Κοιτάξτε. Είναι φήμη, έχει βάση. Βέβαια δεν μπορούν να αγγέλλονται εκλογές. Αλλά... Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, τόσο οι συνάδελφοί σας όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση, θα θεωρήσω ότι είναι προάγγελος εκλογών. Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώς αυτές οι εκλογές, οι εθνικές, έχουν προαγγελθεί από το 2015. Οπότε το να το ακούμε για άλλη μια εβδομάδα δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι στο δημόσιο διάλογο. Όπως είπε χτες και ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών, ο κ. Κουγλέτης, θελήσανε να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο αντισταγματικότητας, πράγμα το οποίο το είχαν βάλει πολύ αυτοδιοικητικοί, επειδή η θητεία υπερβαίνει τα 5 χρόνια. Αυτή ήταν η αιτία της τροπολογίας και της αποδοχής της από το Υπουργείο Εσωτερικών. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σοβαρό θέμα. Υπάρχει πάγια άποψή μας για αποσύνδεση της ημερομηνίας των αυτοδιοικητικών με τις ευρωεκλογές. Κατ' εξαίρεση αυτή τη φορά, ακριβώς επειδή, όπως είπα και πριν, θέλαμε να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο της αντισταγματικότητας, φέτος θα είναι γι' αυτό και το κάνετε μαζί. Υπάρχει περίπτωση όμως να έχουμε τριπλή κάλπη λόγω του Σκοπιανού, διότι μέσα στην κυβέρνηση υπάρχουν αναταράξεις από τη συμφωνία. Ο κύριος Καμένος έχει εκφράσει την αντίθεσή του. Από την πλευρά των Σκοπίων το θέμα θα λήξει Ιανουάριο, επομένως θα έρθει σε εμάς το πακέτο. Αν στην ψηφοφορία δεν βγουν τα κουκιά. Δεν βλέπουμε να επιμένει. Είπε χθες ο κύριος Καμένος ότι ας πάρουν όποιες προσκλήσεις θέλουν, δεν πρόκειται να μπουν στο ΝΑΤΟ. Και θα μπλοκάρει εκείνος τη συμφωνία ρίχνοντας την κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την τροπολογία. Όχι, λυπάμαι για την εκλογολογία. Διάφοροι, έχω δει και από το σέλιδα σήμερα, μιλούν για τριπλές κάλπες. Πάμε άσχετο, γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως είπα και πριν, λέγανε ότι θα γίνουν πρώτες εκλογές. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν στη λήξη της τετραετίας. Ο κύριος Καμένος. Δεν σας τραβάει όμως λίγο το χαλί. Ο κύριος Καμένος έχει δηλώσει ότι θα πάει μέχρι τέλους. Αυτή όμως την έντιμη συνεργασία του με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτό είναι που έχει δηλώσει. Σας κουράζει σαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πολύ απελευθερωμένα πια να λένε ότι εντάξει, πρέπει να μπει ένα τέλος αυτό το γάμο. Εσείς ποιες απόψεις είστε? Να μου τα γνωρίσετε, γιατί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζω. Θα σας γνωρίσω τον κύριο Νικοφίλ, τον ξέρετε και εμείς. Κοιτάξτε, και ο κύριος Κουρλέτης. Αρκετά προωθημένα είπε, εντάξει, υπηρετήσαμε το σκοπό αυτής της κυβέρνησης, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ανασύνθεση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της κυβέρνησης τώρα, στην παρούσα Βουλή. Κοιτάξτε, όλα τα κυβερνητικά στελέχη και όλα τα κομματικά στελέχη αναγνωρίζουν τι έχει προσφέρει αυτή η συνεργασία στον τόπο. Όλοι γνωρίζουμε τις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές με τους ΑΝΕΛ. Την ίδια στιγμή όμως αναγνωρίζουμε ότι ένας από τους βασικούς στόχους που ήταν η έξοδος από τα μνημόνια έχει επιτευχθεί. Ο δεύτερος στόχος, όπως γνωρίζετε, είναι η θεσμική θωράκιση της χώρας μας από τα φαινόμενα διαφθοράς. Η κυβέρνηση λοιπόν συνεχίζει πάνω σε αυτούς τους δύο στόχους, στην ανόρθωση της οικονομίας και στη θωράκιση από θέματα διαφθοράς, και θεωρώ ότι όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα θα διαψευστεί, όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές.